Καλά, καλούτσικα. Καλύτερα. Καλά, καλούτσικα, καλύτερα. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ πώς είναι τα πράγματα? Καλά, είναι η τελευταία ημέρα προπόνηση, οι τελευταίες ώρες προπόνησης. Από νωρίς είναι στη Μεσύμβρια για να ολοκληρώσουν την προετοιμασία. Και να αποφύγουν τον καύσωνο, να υποθέσουν. Προλάβουν όσο γίνεται τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και με τα βίντεο και με τις τελευταίες συμβουλές του προπονητή. Τις τελευταίες δοκιμές που πάντα γίνονται και με στημένες μπάλες σε αυτή την προπόνηση. Από τις πρώτες εικόνες που έχουμε, απλά ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Λιβέιρα, που σιγά σιγά την επόμενη εβδομάδα θα μπει με την ελπίδα να παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, αφού έχασε τα πρώτα παιχνίδια. Ατομικό για τον Λάμπρου και τον Μουρ, που είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι προς παραχώρηση από την πλευρά της ομάδας. Και περιμένω τη διάσταση προπόνηση για να δούμε αν πράγματι θα είναι όλα ok με τον Βιερίνια, κυρίως, που από χθες ξεκίνησε, ξεπερνώντας τη μείωση που φυσικά τον έχει αφήσει πίσω, αλλά ok, θα του δώσει την ευκαιρία έστω να είναι στην αποστολή και για κάποιο διάστημα να βοηθήσει, οπότε κρίνει ο προπονητής, μάλλον ερχόμενος από τον πάγκο. Και για τον Λίνα να δούμε αν όλα θα πάνε καλά, γιατί από όσο γνωρίζω έχει ακόμα κάποιες ενοχλήσεις στον Αστράγαλο, που βέβαια κάνει μεγάλη προσπάθεια να τις ξεπεράσει, και ίσως αύριο χρειαστεί να παίξει και εμένεση στο παιχνίδι. Όλα αυτά να ξεκαθαρίσουν για να δούμε και την αποστολή να μην έχει κάποια άλλη έκπληξη. Mm-hmm. Λογικά εκεί γύρω στη μία, στις δύο, λίγο πριν μιλήσει, λίγο αφού μιλήσει, θα ανακοινωθούν οι παίχτες τους οποίους υπολογίζει και αφού τελειώσουν και τα τεστ με τον κορονοϊό. Μία και μισή θα ακούσουμε τον κύριο Λουτσέσκου με έναν παίχτη του ΠΑΟΚ για όλα τα δεδομένα του αγώνα. Οι Βούλγαροι είναι αργότερα το βράδυ 6:30 η συνέντευξη τύπου και στις 7 η δική τους προπόνηση. Οι Βούλγαροι που έρχονται με συν 2 παίχτες σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, και τον αριστερό τους μπακ τον Τσουνάμι και ένα αμυντικό τους χαφ, και με πολλά ρεπορτάζ για τη σκέψη του προπονητή, που δεν φαίνεται να έχει καταλήξει αν θα παίξει με τριάδα πίσω ή αν θα παίξει με τέσσερις, ή τουλάχιστον δεν το έχει δείξει στις τελευταίες προπονήσεις. Από ανάγκη είχε παίξει με τρία στόπερ στο πρώτο μάτς, που του πήγε πολύ καλά γιατί και το αποτέλεσμα πήρε και δεν κινδύνευσε και ιδιαίτερα. Τώρα θα δούμε αν το διαφοροποιήσει. Θεωρείς ότι έχει κατασταλάξει ο κ. Λουτσέσκου? Ναι. Αυτό έδειξε. Τελευταίες δύο ημέρες αυτό έδειξε. Εντάξει, ίσως σε κάποιες θέσεις να προβληματίζεται για το πώς θα ξεκινήσει και πώς θα τελειώσει το παιχνίδι, γιατί γνωρίζει ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν βγάζουν εύκολα 90 λεπτό. Και υπό αυτές τις συνθήκες, μάλιστα, φαντάζομαι. Ναι, τώρα στο ξεκίνημα. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον Μπίσεσβαρ, για να είμαστε και συγκεκριμένοι. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω και ότι τις αλλαγές... Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ρε Δημήτρη, ότι ο Μπίσεσβαρ, ή μάλλον παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μπίσεσβαρ, μην το προσωποποιήσουμε, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, επειδή του έλειψε η δημιουργία στο πρώτο μάτς, θεωρείς ότι δημιουργικά πρέπει να κάνει ένα βήμα τουλάχιστον παραπάνω σε σύγκριση με το παιχνίδι της Σόφιας, και ήταν ιδανικός παίκτης για αυτές τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσει αύριο. Και όμως δεν θα τον έχει. Το κύριο χαρακτηριστικό του Μπίσεσβαρ, mm-hmm. γιατί έχει χάσει κάποια πράγματα σαφώς με το πέρασμα των χρόνων, αυτό που δεν έχει χάσει ή το έχει μεγάλη ανάγκη αύριο ΠΑΟΚ είναι η προσωπικότητα. Τι συμφωνώ. Προσωπικότητα. Mm-hmm. Ζητάω την μπάλα. Δεν κρύβομαι. Δεν παίζω απλά για τη συμμετοχή. Και όχι απλά ζητάω την μπάλα, αλλά ξέρω γιατί να την κάνω. Μπορεί να μην του βγει η κάθε τι προσωπική ενέργεια, αλλά δεν τη ζητάει απλά για να πηγαίνει γύρω-γύρω και να δείξει ότι ξέρεις, φέρτο μου. Ξέρω ότι, τι πρέπει να κάνω. Ναι, γκολ και assist δεν έχει κατά ψέματα. Ναι, αλλά ανοίγει τα πάντα όμως. Μπορεί να μην βγάζει γκολ, αλλά ανοίγει άμυνες. Να οδηγήσει, να δημιουργήσει, να δώσει τον τόνο, το τέμπο που πρέπει, να κάνει την κίνηση στο μεσοδιάστημα όπως πρέπει, όλα αυτά τα μπορεί. Έχει πολλά μειονεκτήματα πλέον.
στα 35 του πόσο είναι. Μα ακόμα και όταν ήρθε στα προηγούμενα χρόνια που ήταν και πιο νέος, είχε και τότε κάποια μειονεκτήματα. Δηλαδή ποτέ δεν ήταν πολύ αθλητικός, ο τρεχαλαντής, αυτό που μάρκαρε, αλλά τα κάλυπτε ακριβώς γιατί έχει ποιότητα και προσωπικότητα. Ναι. Και είναι βασικό στοιχείο για τον αυριανό αγώνα, που είναι ζωής και θανάτου, είναι ένας τελικός και δεν παίζεις απλά για να παίξεις για τη συμμετοχή, παίζεις για να πολεμήσεις, να κάνεις ό,τι παραπάνω για να κερδίσεις το τέλος. Τώρα, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στις επιλογές που δείχνει να καταλήγει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, και εντάξει, τις επόμενες ώρες σίγουρα θα φανούν κάποια πράγματα καλύτερα, ο Κοτάρσκι θα είναι στο τέρμα, στα στόπερ δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι ο Ίγκασον μαζί με τον Γκάργα, δεξί μπακ ο Λίρατζης, αριστερό ο Ράφα Σοάρες, δίδυμο αμυντικών μέσων με τον Κούρτιτς που επιστρέφει κανονικά στη θέση του και βασικός, και τον Ντόγκλας Αουγκούστο, τριάδα μεσοεπιθετικών με τον Μπίσεσβαρ, τον Γκουαλιάτα και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Και η πιο κρίσιμη επιλογή, αυτή που συζητείται πιο πολύ από όλες, η θέση Κούτσιας ή Τόμας. Στον οποίο και πάλι εμπιστεύεται τον Άρεϊ. Α, ναι, ναι, που λέγαμε χθες, το Γερμανό, ναι. Το ξεκίνησε σκέψεις, πρώτες δοκιμές, ακόμα και χθες, αυτός ήταν μόνο στην κορυφή της επίθεσης. Αυτός λογικά θα ξεκινήσει. Εδώ έχουμε το εξής θέμα, οι αντίπαλοι είναι μια ομάδα η οποία και στο πρώτο μάτς, ακόμα και το μάτς ήταν 2-0 στα τελευταία λεπτά, την αμυντική τη γραμμή την έχει πολύ ψηλά. Αυτό ξέρει, αυτό κάνει, με αυτό πορεύεται και θεωρεί ότι μπορεί να αμυνθεί καλύτερα. Αυτό θεωρείται από πολύ του ΠΑΟΚ θα γίνει και τώρα. Πρώτη μιλάμε για μάτς στην Τούμπα, με σκορ, με κτλ. Κτλ. Και θεωρεί ότι επειδή ο ΠΑΟΚ δεν αξιοποιήσει τους χώρους που αφήνουν στην πλάτη τους οι αμυνόμενοι με κάθετες κινήσεις και με ταχύτητα, ότι αυτό το στοιχείο το έχει ο Άρη πολύ καλύτερα από τον Κούτσια που είναι παίχτης περιοχής. Αυτό πιστεύει, αυτό δοκιμάζει, έχει μια λογική. Είναι ποδοσφαιρική λογική και τα θέματα τακτικής όντως προκύπτει από όλο αυτό. Τώρα, που μας λες. Αν τυχόν αλλάξει η τακτική της Λεύσκη και κλειστούν πίσω και γεμίσει την περιοχή τους, εκεί δεν ξέρω, γιατί εκεί θα χρειαστείς καλύτερο εκτελεστή, καλύτερο φορ, αυτό κατά το φορ. Δεν ξέρω. Αυτό έδειξε, αυτό σκέφτεται, σαν να προβλέπει και τι θα κάνει ο αντίπαλος. Τώρα να αλλάξει κάτι και η Λεύσκη για πρώτη φορά το διαφοροποιήσει και κλειμπέτσι πιο σφιχτά πίσω, ναι. Εκεί θα δούμε. Εγώ έχω μια πάγια, πώς να σου πω τώρα, άποψη πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ θεωρώ ότι κάπως έτσι αποδυναμώνεις ψυχολογικά τους παίκτες σου. Τι θέλω να πω. Όταν είμαι ο δεύτερος ή ο τρίτος επιθετικός, δεν υπάρχει ο πρώτος και προτιμάται κάποιος που δεν παίζει αυτή τη θέση, μην το πάρει μόνο, βέβαια, Νάρη είναι επιθετικός ναι. Παίκτης, κάπου λίγο αποδυναμώνεις ψυχολογικά και τον παίκτη. Δηλαδή, συνήθως γίνεται είτε με δεξιμπάκ, ξέρω εγώ, είτε με στόπερ. Όταν λες είμαι το δεύτερο δεξιμπάκ και λείπει το πρώτο και δεν με εμπιστεύονται και βάλουν κάποιον άλλο που δεν παίζει στη θέση μου, ναι. Λίγο τον χάνεις τον παίκτη. Αυτό πάντα ισχύει, βέβαια. Είναι αυτονόητο. Ισχύει. Δηλαδή, λες εσύ τώρα, ειδικά μας είχε πιτσιρικάς, ότι θα είμαι ο δεύτερος ή ο τρίτος, και όταν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές, όταν και πάλι δεν με εμπιστεύονται, βέβαια εδώ είναι μάτς ειδικών συνθήκων, έτσι. Με αφορμή αυτό που σκέφτεται να κάνει ο Λουτσέσκου, κάνουμε αυτή την κουβέντα, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι η απόφαση, έτσι. Από τη μία υπάρχει πρόκριση και ο τρόπος που ο προπονητής θέλει να τη διεκδικήσει, και απ' την άλλη είναι η διαχείριση του κάθε ποδοσφαιριστή. Στη διαχείριση πάντα προσέχει, πάρα την έχει πάρα πολύ ψηλά. Εδώ βλέπουμε ότι έχει μια άλλη εκτίμηση για το τακτικό κομμάτι και το τι πρέπει να ακολουθήσει. Τι κατά την άποψή του είναι το σωστό. Προφανώς το έχει εξηγήσει. Μα εννοείται, εννοείται. Εγώ το λέω όχι γιατί δεν θα πρέπει να το κάνει, ότι απλά θα πρέπει μετά να σκύψει και λίγο πάνω σε αυτό το ζήτημα στην πορεία, εννοώ. Έτσι, όχι. Ναι. Σίγουρα τα σκέφτεται, σίγουρα τα ξέρει. Το κομμάτι διαχείρισης προσωπικότητων ανθρώπων γενικώς. Θεωρητικά παίρνει πολύ καλό βαθμό. Το έχει πάντα. Και σίγουρα το ζυγίζει. Τι κερδίζει, τι χάνει σε κάθε απόφαση. Εδώ βλέπουμε ότι καταλήγει μάλλον στο να αλλάξει θέσεις, κάποιους παίχτες, να το διεκδικήσει, να το κυνηγήσει με άλλες συνθήκες και μετά να διαχειριστεί την όποια επιτυχία ή την όποια αποτυχία ή και τα όποια άλλα προβλήματα
μπορεί να προκύψουν. Πάντως για τη θέση του φορ βλέπουμε ότι και ενώ ο ΠΑΟΚ έχει τον Ολιβέρα, έχει τον Κούτσι, έχει τον Μπράντον Τόμας, υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία δεν διαψεύδονται και μάλιστα επιβεβαιώνονται και από την πλευρά του παίχτη, του Γάλλου Μουσέ. Μπράβο, γι' αυτό θα σε ρωτούσα. 26 ετών, ο συγκεκριμένος Γάλλος, που έκανε τα πρώτα του βήματα στη Χαύρη και στα 20 του έφυγε για Αγγλία στην Bournemouth και από τότε παίζει στην Αγγλία, κυρίως στην Bournemouth και στη Sheffield United που τον αγόρασε το 19. Πέρυσι πήγε δανεικό στο τελευταίο εξάμεινο στη Σαλερνιτάνα χωρίς να παίξει εκεί ιδιαίτερα στην Ιταλία. Έχει μείνει ελεύθερος τέλος πάντων ο συγκεκριμένος 26χρονος φορ που υποστηρίζει, βγαίνει από την πλευρά του ότι έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ και ότι έχει απορρίψει κάποιες άλλες προτάσεις από τη Γερμανία. Το κρατάμε γιατί είναι μια πληροφορία, ένα γεγονός που δείχνει ότι κάτι κινείται, κάτι θέλουν στον ΠΑΟΚ και μάλιστα για θέση που θεωρητικά έχει λύσεις. Έχει τρεις λύσεις. Είναι, αν είναι να παίξεις με έναν, έχεις τρεις λύσεις και έχεις και άλλους παίκτες που μπορούν συμπληρωματικά σε μια δύσκολη συνθήκη να συνεισφέρουν, τότε ναι. Κι όμως, ναι, είναι πολύ διαφορετική πληροφορία. Αυτός δεν έχει παίξει κάπου αλλού. Δηλαδή είναι μόνο ένας φόρνας, γρήγορος παίκτης, 1,84 ύψος, με πολλές παραστάσεις και από την Premier της Αγγλίας, νομίζω 99 παιχνίδια. Το κρατάμε για να δούμε βεβαίως μετά το μάτς πώς θα εξελιχθούν τα μεταγραφικά του ΠΑΟ, γιατί σίγουρα ο αποκλεισμός θα βάλει ένα φρένο στο όλο αυτό πλάνο. Η πρόκριση, να δούμε τι θα αλλάξει σε αυτά που γνωρίζουμε. Σε περίπτωση πρόκρισης ή αποκλεισμού, θα υπάρχουν οι ίδιες, πώς να σου πω τώρα, ανάγκες, απλά θα είναι διαφορετικές οι επιλογές. Τι εννοώ, θα έχουμε πάλι τρεις μεταγραφές σε τρεις συγκεκριμένες θέσεις που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, απλά δεν θα είναι ο Δημήτρης, θα είναι ο Σταύρος, ή μπορεί να περιορίσουμε και τον αριθμό των μεταγραφών που θα κάνουμε? Ναι, είναι βέβαιο ότι μπορεί να περιοριστεί ο μεταγραφός, ο αριθμός σε περίπτωση αποκλεισμού. Είναι στον αέρα. Δύσκολα μπορείς να το προβλέψεις πώς θα αντιδράσει όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ σε κάθε ενδεχόμενο. Σίγουρα ο προπονητής θα ήθελε και άλλους παίχτες και πιέζει γι' αυτό. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο τι θα πρέπει να περιμένουμε. Ούτε σε ποιότητα, ούτε σε αριθμό. Ας το δούμε από Παρασκευή και μετά καλύτερα. Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.